Λοιπόν, ονομάζομαι Μοσχοκάρφης Θεόδωρος, από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Η μέρα που ανοίξαμε το μαγαζί ήταν της Αγίας Κυριακής. Η μέρα Σάββατο το 1979 και την εποχή εκείνη τα αμάξια δεν λειτουργούσαν όλα. Ήτανε μονά ζυγά, λόγω βενζίνης. Το ονομάσαμε Θεσσαλονίκη και πήρε το όνομα της πατρίδος μου, της γενέτειράς μου. Το μαγαζί μας το έχουμε 40 χρόνια. Βρίσκεται στην ελληνική παροικία. Είμαστε στην περιοχή των Ελλήνων. Μία ομόρφη περιοχή, πάρα πολύ καλή περιοχή. Είναι μια ήσυχη περιοχή. Δεν έχουμε προβλήματα με γκάγκστερ και με κλεψίματα και με τέτοια. Είμαι περιοχή η οποία τη θαυμάζουν και τη θέλουν πολύ. Είχαμε πολλούς Έλληνες, είχαμε κινηματογράφους, είχαμε το Ελληνής, το Ντίτμαρς, το Ολύμπια, τρεις κινηματογράφους είχαμε. Δυστυχώς όμως τώρα δεν υπάρχουν και κινηματογράφοι, μόνο ελληνικές καφετέριες και ρέστορα. Οι νέοι δεν θέλουν να παραμείνουν εδώ, θέλουν να βγουν έξω, διότι εδώ είναι μια ακριβή περιοχή. Τα ενοίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Και έτσι οι νέοι δεν μπορούν να ζήσουν εδώ και αγοράζουν σπίτια έξω στο Long Island. Τα ιστορία είναι από το Κουίσμπορο Πλάζα, εκεί που γίνονται μεγάλες οικοδομές, έχουν αναδειχθεί επάνω, και συγχρόνως από εκεί μέχρι το Λαγκουάρδια είναι η Αστόρια. Είναι μια μεγάλη περιοχή, η περιοχή που πάντοτε εξελίσσεται. Ήταν μία από τις πιο κοντινές περιοχές απέναντι στο Μαχάταν. Σε 15 λεπτά παίρνει το τρένο και πηγαίνει στο Μαχάταν. Αλλά τώρα επειδή δεν μπορούν να ζήσουν οι νέοι του Μαχάταν, όλοι έρχονται εδώ. Η Amazon είναι μία μεγάλη τρομερή επιχείρηση. Όντως τη γνωρίζει όλος ο κόσμος. Και αυτό που κάνουν και θέλουν να έρθουν εδώ στο Long Island City, εγώ θέλω και όντως το γνωρίζω ότι θα πετύχει. Θα έχουμε περισσότερη κίνηση, θα έχουμε ανεβασμένα όλα τα διαμερίσματα. Η περιοχή του Queens, η περιοχή της Αστόριας, θα ανεβασμηθεί ακόμα περισσότερο. Δεν φοβάστε για τις business? Πολλοί λένε ότι θα κλείσει πιο μικρά μαγαζιά, ότι θα χάσουν business. Τυχώς υπάρχει ο ελληνισμός και ο ελληνισμός υποστηρίζει τους Έλληνες.